μια ειδική συνεδρίαση, όπως προβλέπετε από το άρθρο 185 του 3852, του νόμου 3852 του λεγόμενου καλλικρατικού νόμου και από το άρθρο και από την παράγραφο 21 του κανονισμού λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο ετήσιος απολογισμός πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής και των συντελεστών του Περιφερειακού Συμβουλίου και είναι μια διαδικασία απολογισμού των πεπραγμένων απέναντι στους πολίτες που μας εξέλεξαν για και τους εκπροσωπούμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου. Υπ' αυτή την έννοια είναι πραγματικά μια κορυφαία στιγμή ευθύνης που σε αυτή τη διαδικασία αποτυπώνεται, αποτιμάται μάλλον το έργο ενός συγκεκριμένου χρονικού κύκλου σε αιτήσια βάση, όπως είπα, όπως καθορίζεται ακριβώς από τον νόμο. Και επομένως αυτή τη διαδικασία ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου απολογήθηκε για τα προηγούμενα όσον αφορά του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ο Περιφερειάρχης για την Περιφερειακή Αρχή μαζί με τους αρμόδιους αντιπεριφερειάρχες και τους θεματικούς και τους γεωγραφικούς και οι επικεφαλής των παρατάξεων για τα δικά τους προπραγμένα κατά πόσον από τη θέση την οποία κατέχουν, που δεν είναι μόνο για να κάνουν κριτική, αλλά και αυτοί να εκθέτουν τις απόψεις τους για το έργο τους μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στο συλλογικό όργανο, στο ανώτατο συλλογικό όργανο της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Θεωρώ ότι πραγματικά ακούστηκαν πολλές απόψεις, έγινε μια γόνιμη συζήτηση σε κάθε κατέθεση, καταγράφηκαν πιθανές ατέλειες της νομοθεσίας, καταγράφηκε το έργο πάνω απ' όλα που έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και εκεί νομίζω ότι καταδείχθηκε ότι πραγματικά ήταν ένα θετικό έργο με θετικό πρόσημο και συνεχίζουμε στο δεύτερο χρόνο λειτουργίας του θεσμού της αιρετής περιφέρειας που και εκεί μετά από το δεύτερο χρόνο θα υπάρξει ξανά η διαδικασία του απολογισμού στη συνέχεια. Η ειδική συνεδρίαση έχει δύο θέματα. Ασχολείται πρώτα με τον απολογισμό και τα πεπραγμένα της Περιφερειακής Αρχής, όπως σας είπα, και το δεύτερο θέμα είχε σχέση με την απολογισμό και τα πεπραγμένα του συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης που είχε εκεί. Έγινε εξίσου μια γόνιμη συζήτηση για το μικρό χρονικό διάστημα, γιατί όπως ξέρετε ο συμπαραστάτης του πολίτη δεν λειτουργεί από την αρχή, γίνεται μια διαδικασία καταρχάς εκλογική, δεν λειτουργήσε από την αρχή του χρόνου όπως το Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά περίπου από τα μέσα του χρόνου, από τότε που έγινε η επιλογή του συμπαραστάτη του πολίτη και απολογήθηκε αυτός για τα πεπραγμένα. Σύμφωνα πάλι με τον κανονισμό και με τον άρθρο 185 του σχετικού νόμου, καλούνται τα κόμματα, τα πολιτικά κόμματα, είναι μια ανοιχτή διαδικασία η οποία πρέπει να βγει στο διαδίκτυο. Καλούνται οι βουλευτές, όπως σε όλες τις συνεδριάσεις, καλούνται οι δήμαρχοι της περιφέρειας, όπως επίσης καλείται και η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης, η οποία έχει συγκροτηθεί και έχει εκλειθεί και αυτή. Υπ' αυτή την έννοια πραγματικά ήταν ένα πλούσιο το ακροατήριο, τοποθετήθηκαν και δώσαν τουλάχιστον κατόπιν συμφωνίας με τους επικεφαλείς των παρατάξεων το λόγο στους εκπροσώπους των κομμάτων, οι οποίοι χαιρέτησαν και σαφώς για όσους τους παρακολουθήσαμε μέσα από τους χαιρετισμούς βγήκαν αρκετά και σημαντικά πολιτικά μηνύματα. Στον απολογισμό το δικό μου και σε ό,τι μου αφορά έβαλα μία σειρά ζητημάτων από 12 σημεία που έχουν σχέση με την καλύτερη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου, γιατί εμείς ακριβώς, όπως είπαμε, είναι ένας νεοπαγής θεσμός, ο οποίος διέτρεξε τα πρώτα του βήματα το χρόνο που μας πέρασε και πλέον με μια συσσωρευμένη εμπειρία θα προχωρήσουμε ώστε να γίνουν κίνηση οι τομές και οι αλλαγές, ώστε αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο να γίνει πραγματικά ένα πολιτικό όργανο, όπως ακριβώς το θέλουν οι συμπολίτες μας. Είπα μάλιστα στην τοποθέτησή μου ότι θέλουμε πραγματικά να λειτουργήσει σαν μια μικρή πολιτική βουλή, μια μικρή βουλή που θα συζητά πολιτικά θέματα και σε αυτές τις προτάσεις της αλλαγής του κανονισμού νομίζω αναβαθμίζεται ο ρόλος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Θα γίνουν μέχρι μέσα του Απριλίου, του Απριλίου όλες αυτές οι αλλαγές, θα έρθει σε τακτική συνεδρίαση σαν θέμα, τροποποίηση του κανονισμού και εκεί τουλάχιστον αυτά τα 12 σημεία της σύγκρισης της δικής μου
Και όσα άλλα θέματα κρυθεί ότι πρέπει να αλλάξουν, θα συζητηθούν σε αυτή σε μια διεξοδική συζήτηση και θα κατευθούν όλες οι απόψεις για την τροποποίηση που πρέπει να γίνει μετά από ένα χρόνο λειτουργίας του κανονισμού του Περιφερειακού Συμβουλίου. Προσπαθούμε τουλάχιστον να έχουμε κάθε τρίτη εβδομάδα Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί ακριβώς είναι τα θέματα πάρα πολλά που συζητώνται και αν θα δείτε και στον απολογισμό, που και αυτό αξίζει να το πούμε, ότι σε σχέση με τις άλλες περιφέρειες Πελοποννήσου, το Περιφερειακό Συμβούλιο συνεδρίασε 34 φορές στο μέσα του 2011 σε τακτικές ή ειδικές συνεδριάσεις, όταν μόνο το Περιφερειακό Συμβούλιο της Αττικής είχε 37, τρεις παραπάνω από εμάς, βέβαια με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά η περιφέρεια της Αττικής, και όλες τις άλλες περιφέρειες είχαν πολύ λιγότερες συνεδριάσεις από τις 34 που είχαμε εμείς. Μερικά είχαν μόνο 10 έως 12 συνεδριάσεις Περιφερειακά Συμβούλια. Εμείς φτάσαμε εκεί και οι αποφάσεις μας και αυτό επίσης, το δικό μας Περιφερειακό Συμβούλιο πάλι με τα στατιστικά στοιχεία πήρε 503 αποφάσεις, όταν άλλα Περιφερειακά Συμβούλια, να σας πω, το τελευταίο που είχε πάρει 92 αποφάσεις. Εμείς 503.